Περέιρα. Πεδρίτο. Φερνάντες. Ωραίοι συνδυασμοί. Περέιρα βγαίνει παλιά. Κωνσταντίνου θα χάσει. Ο Βιλέλα τον γκολ. 1-0 η δόξα στο 16ο λεπτό μετά από ένα όμορφο συνδυασμό και την ασταθή απόκρουση του Κωνσταντίνου. Καραδοκούσε εκεί ο Βιλέλα και από κοντά δεν αστόχησε, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας έτσι το 1-0 για την δόξα. Οντίνα πάει να βγει μόνος και τα καταφέρνει απέναντι στο Μορφή. Οντίνα προσποιείται, θα πλασάρει γκολ. Ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Άρης με τον Μίχαη Ντίνα. Κρατήθηκε όρθιος απέναντι από τον Μορφή. Τον πλάσαρε εύστοχα. 1-1 ο Άρης. Ουσιαστικά με την πρώτη του ευκαιρία θα κάνει γκολ η ομάδα της Λεμεσού. Πέρασε όμορφα ο Πλατινί, έτοιμος για τη σέντρα. Είναι ο Σκέπρη και ο Αλίπιο στην περιοχή. Είναι και ο Λεάντρο πίσω. Ο Αλίπιο το σούτ. Ο Σκέπρη γκολ. 1-0 η Ομόνια στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Πέμπτο του δευτέρου ημιχρόνου. Μάλλον δεν ακούμπησε μπάλα ο Σκέπρη και το γκολ είναι στον Αλίπιο που πανηγυρίζει μαζί με τους συμπαίκτες του. Φάουλ για την Ομόνια. Χαμηλά για τον Μαρκάσα, δεν βρήκε καλά την μπάλα. Είναι ο Αλαμπί εκεί που θα κάνει το 2-0 για την Ομόνια. Στο 74ο λεπτό. Ο Αλαμπί αυτός που θα κάνει το 2-0 από το φάουλ που εκτέλεσε χαμηλά στην περιοχή ο Ασίς. Ρουσάς πρόλαβε τον Μάστρου και θα κάνει το 3-0. Σκοράρει κόντρα στην πρώην του ομάδα ο Νησίφορος Ρουσάς το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.